Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά. Και βεβαίως συνεχίζουν μάλλον οι υποψήφοι ακάθεκτοι να γυρίζουν όχι μόνο την Αθήνα, όλη την περιφέρεια υποψήφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αυτοί που θα πάνε στην Ευρωβουλή, ευρωβουλευτές. Γίνεται ένας κακός χαμός. Και εμείς θα έχουμε σήμερα εδώ μία φίλη μας, η οποία θα τη δείτε σε λίγο. Αλλά πριν τη δείτε, να πούμε ότι εκτός από την Αθήνα αυτή τη φορά. Ναι, από την Αθήνα, γιατί εμείς βγάζουμε. Είχαμε Ξάνθη, είχαμε Κεσαριανή, είχαμε Δήμο. Βγάζουμε από παντού. Δεν μεροληπτούμε υπέρ κανενός. Έτσι, είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί μπορούμε και βγάζουμε ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα προβαλλόμενα πρόσωπα, γιατί είπαμε. Αυτούς καλύτερα να τους ψηφίσετε παρά τους υπερβολικά προβαλλόμενους. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Σαμαράς εχθές μοσχομύρισε εκλογές εθνικές. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε. Ναι. Βέβαια βγήκε και είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι θα πρέπει να διαφωνήσει και κανένας. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή πλέον στο Σύνταγμα, να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ψηφίζεται από εμάς. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί εδώ πέρα ο ένας απειλεί τον άλλον ότι ξέρει, δεν θα σου βγάλω πρόεδρο Δημοκρατίας. Από το λαό. Γιατί θα σου πέσει η κυβέρνηση. Και πολλά χρόνια, πολλές και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι. Είπε ότι αποτρέψαμε την έξοδο της χώρας από, ναι, από το ευρώ. Εξηγεί άναμε τα δημοσιονομικά. Βάλαμε ξανά την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο. Ναι, ναι. Βγήκαμε στις αγορές όπως το ξέρουμε όλοι μας. Εντάξει, δεν βγήκαμε ακόμα στις αγορές με την έννοια της καθημερινότητάς μας. Βγήκαμε στις άλλες αγορές, αλλά σημασία έχει αυτό ότι μπορούμε δηλαδή να δανειστούμε με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Όχι τόσο βέβαια όσο μας έδιναν οι δανειστές, αλλά καλύτερα να σου δίνουμε πιο ψηλό επιτόκιο, αλλά να μην σε βάζουν μέσα στο τρυπάκι των νέων μέτρων. Είπε ότι μπορεί να μην βιαζόμαστε εμείς για να εξελιχθεί η Ελλάδα και να πάει όσο γίνεται καλύτερα, αλλά λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Και νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί αρκετά περιμένει και η Ελλάδα, αλλά και εμείς νομίζω ότι περιμένουμε αρκετά για να δούμε κάποιες διαφορές. Επίσης είπε ότι εξυγχρονίσαμε το ασφαλιστικό σύστημα, ο Πρωθυπουργός. Αλλά χρειάζεται, λέει, και άλλη. Ναι, τελειώνουν τα κυκλώματα που λιμένονταν το χώρο. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Ναι, ναι. Έγιναν μεγάλες και πρωτοφανείς στην Ελλάδα αλλαγές για αδειοδότηση επιχειρήσεων. Ως τώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, είχαμε σύστημα που έδιωχνε τις επιχειρήσεις και αποθάρρυνε την επιχειρηματικότητα. Προχωράμε σε συνεχείς αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Αξιολογούνται για πρώτη φορά οι δομές και το προσωπικό. Εφαρμόζονται επιτέλους νέα οργανογράμματα στα Υπουργεία, συμπληρώνονται από μηχανισμό αξιοκρατικής επιλογής προϊσταμένου. Και βέβαια δεν ξέχασε να επιτεθεί ανωνύμως, αλλά πλην όλος ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει και σύκριφο καμάρι, εναντίον του κυρίου Τσίπρα, χωρίς φυσικά να τον κατονομάζει, και είπε. Άφησε σαφές αχμές, τα λέγαμε, και για μία ακόμη φορά και προς το τέλος έκανε μία ευθεία επίθεση, τα λέγαμε, χαρακτηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη αδράνειας και διχασμού. Μην με ρωτήσετε ποια είναι η άποψή μου, δεν έχω καμία άποψη επί του συγκεκριμένου, με την έννοια ότι αυτά είναι λόγια του Πρωθυπουργού, εμείς απλώς σας τα μεταφέρουμε και ο καθένας από εσάς υποκειμενικά, αντικειμενικά τα κρίνει και θα πράξει ανάλογα όταν θα πάει στις κάλπες. Και μια και μιλάμε για κάλπες, έγιναν και στα πανεπιστήμια της κακομοίρας. Βάλαν φωτιά. Πήραν τις κάλπες, θυμάσαι που είχε πάρει τότε και στη Βουλή ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ο Καλπό. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Καλογιάννη τον έλεγε. Καλπογιάννη τον είπαν. Καλπογιάννη, μπράβο. Μετά, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, επαναλήφθηκε αυτό το κόλπο που έγινε στους μεγάλους που λένε και στους μικρούς σήμερα. Διασπασμένη πάρα πολύ η νεολαία. Χαμός γίνεται. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ στην νεολαία πάει πέμπτος. Τελευταίος. Πρώτη έρχεται η Δάκη πάλι. Μετά έρχεται το ΚΚΕ. Μετά έρχονται οι δημάρχοι, μετά έρχονται οι άλλες δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πέμπτος στις φοιτητικές εκλογές. Βέβαια, η κάθε νεολαία, ως συνήθως τα τελευταία 20 χρόνια, βγάζει ο κάθε ένας τα δικά του αποτελέσματα. Και 50% αποχή, να πούμε. Μπράβο, και αυτό. Λοιπόν. Ναι, μεγάλη αποχή, πολύ μεγάλη. Γιατί και τα παιδιά έχουν κουραστεί πια. Σου λέει, εμείς πάμε στα πανεπιστήμια, θα βγούμε, κανένας δεν νοιάζεται για το μέλλον μας. Είναι κάποιοι που, εντάξει, είναι πιο δραστηριοποιημένοι και εγώ νομίζω ότι πρέπει τα παιδιά να είναι δραστηριοποιημένα. Γιατί αλίμονο, άμα αφήσουμε ένα πολύ μεγάλο κενό γενιάς απολυτίκ που δεν συμφέρει κανέναν, ούτε εμάς τους μεγαλύτερους, ούτε τα νεότερα παιδιά. Έτσι, γιατί το μέλλον δεν θα τα αφήσουν να το διαγράφουν για αυτούς κάποιοι άλλοι. Έτσι δεν είναι, έτσι. Αν δεν τα βάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους. Και δυστυχώς η ζωή περνάει μέσα από την πολιτική και η καθημερινότητα μέσα από την πολιτική. Λοιπόν, έγινε χαμό στα πανεπιστήμια. Κλέψανε, πήρανε δύο κάλπες, τις κάψανε, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν οι φοιτητές, έγινε ένας αναβρασμός, αλλά οκ. Okay. Τουλάχιστον δεν έπεσε, το ξύλο που έπεσε ήταν ελαφράς μορφής, ενώ άλλες φορές βλέπαμε βαριάς μορφής. Λοιπόν, και αυτά από το πανεπιστήμιο. Για μια ακόμα φορά, οι καθαρίστριες διανυκτέρευσαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτές λοιπόν, ρε παιδιά, τις πονάει η ψυχή μου, μα το Θεό. Ελάχιστες γυναίκες είναι, σταματήσανε 27 του μηνός τελευταίος μισθός.
Και έλεγε η άλλη, πώς θα ταΐσω το παιδί μου, πώς θα πληρώσω τον νίκη μου, πώς θα πληρώσω το δάνειο του σπιτιού μου, το οποίο τότε πήρα γιατί είχα ένα μισθό σίγουρο και ήξερα και δεν έχω και κανένα παλάτι, ένα σπίτι 60 τετραγωνικά, θα μου το πάρει η τράπεζα. Ρε παιδιά, ο άλλος ομολογιούχος, άκουσε τη γυναίκα του, τρελάθηκε ρε παιδί μου, απαγχωνίστηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λέει, μου το έλεγε, αλλά πίστευα ότι αστειευότανε. Και μάλιστα έκανε μια έκκληση στον κόσμο ότι αν και εσείς έχετε ανθρώπους δίπλα σας οι οποίοι έστω και το έχουν σκεφτεί και το έχουν πει σε τύπου αστειότητος, μην το πάρετε αστείο, για να το έχει σκεφτεί και να το έχει πει έστω και με χιούμορ, κάτι συμβαίνει μέσα του. Να είστε κοντά και να τους προστατεύετε όσο γίνεται. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η ψυχή του ανθρώπου άλλα λέει, το στόμα άλλα λέει και το μυαλό αλλιώς δουλεύει. Φτάσανε σε αυτό το σημείο. Σήμερα, εγώ άκουσα μια βουλευτή, όχι βουλευτή, μια υποψήφια ευρωβουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία, όπου ούτε και ξέρω και ποια είναι, μια άγνωστη, παντελώς άγνωστη, η οποία δεν είναι το θέμα της μη αναγνωρισιμότητάς της. Είπαμε να βγάζουμε και ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν είχε συγκροτημένες, δεν μίλαγε, δεν μπορούσε. Δηλαδή, και όταν της το είπαν αυτό, και ενώ είδε και το βίντεο, η αντίδρασή της ήταν πολύ ψυχρή, ως πάρα πολύ ψυχρή. Δηλαδή, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα πέθανε κι αυτός, άφτωσε κι αυτός. Θα κοιτάξουμε, λέει τώρα, αφού σκοτώθηκε, πώς το λένε, αυτοκτόνησε. Έχουμε αυτοκτονίες 6 με 6.500. Τώρα, λέει, θα το κοιτάξουμε αυτό. Ρε παιδιά, τώρα. Εγώ ξέρεις τι φοβήθηκα με αυτές τις γυναίκες που είδα σήμερα. Πας και κάνει καμία αυτοκτονία μπροστά στην κάμερα. Είναι τόσο απελπισμένες. Και λέω μετά, έχουν κοίταξε, επιμένουν στο ραντεβού που του έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, ο οποίος γιατί δεν το δίνει, μπορείς να μου πεις. Στα κανάλια πάει κι αυτός. Συγγνώμη. Σε φυγέστες πάει. Δεν μπορεί να τις δει μισή ώρα αυτές τις γυναίκες, δηλαδή. Τόσο αναλγησία. Συγγνώμη, κύριε Μητσοτάκη μου. Συγγνώμη, δηλαδή. Τόση αναλγησία πια. Τόση ανυπουργιά. Συναντήστε σε αυτές τις γυναίκες. Για το άλλο το κουφό που είπε ένας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να τον εκθέσω. Τέλος πάντων, που γυρίζει και λέει, και εν πάση περιπτώσει, λέει, επειδή μάλλον δεν θα μπορούν να επανέλθουν, γιατί δεν πάνε σε αυτές τις εταιρείες να ενταχθούν στις ιδιωτικές εταιρείες που και εμείς είχαμε κάποτε, και τους έχουν με 3,60, χωρίς ένσημα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Και τους εκμεταλλεύονται κάποιοι επιχειρηματίες που τις παίρνουν στάχα μου, εταιρείες καθαρισμού κλπ. Και τους λέει, τους έδειξε και το δρόμο. Πηγαίνετε εκεί. Ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο, πηγαίνετε εκεί. Οι γυναίκες χάνουν όλα τους τα δικαιώματα. Τα συντάξιμά τους χρόνια, χάνουν χιλιάδες πράγματα. Άλλοι, ας πούμε, ήθελε να βγει 3 χρόνια στη σύνταξη. Και σου λέω, τώρα ποιος θα με πάρει 55 χρόνο γυναίκα. Δεν θα με πάρει και κανένας. Ο παραλογισμός είναι από όλες τις πλευρές. Εδώ θα σου καταγγείλω κάτι, Λίτσα, έφτασε στα αυτιά μου κατευθείαν από έναν επιχειρηματία. Ναι. Έφτασε, προσπαθεί να μην κλείσει την επιχείρησή του. Ναι, άλλο αυτό. Έφτασε σε ένα σημείο να πρέπει να διώξει οπωσδήποτε για να βγει 25 άτομα, να κάνει 25 πωλήσεις. Το κατάφερε από εδώ από εκεί με μαγειρέματα να διώξει μόνο 14 για να βγει και να συνεχίσει να παράγει. Ήρθαν οι συνδικαλιστές, δεν τον αφήσαν να παράγει καθόλου και μου λέει, ή πρέπει να βάλω σήμερα λουκέτο ή να πάω αύριο στη Βουλγαρία. Τι του λες, εγώ του είπα. Πήγε στη Βουλγαρία. Πήγε στη Βουλγαρία. Τι να σου πω. Διότι δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε. Έχουμε χάσει την μπάλα και το μέτρο και το έχει δύο χαθεί καθές. Το μέτρο. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε με τις καινούργιες διοικήσεις, τόσο στους Δήμους όσο και στις περιφέρειες, μήπως μαζευτεί το θέμα, μήπως μπουν καινούργια μυαλά, μήπως μπουν άνθρωποι δημιουργικοί που μπορούν να βρουν τρόπους για να μειώσουν την ανεργία. Γιατί το πρόβλημα είναι η ανεργία. Αν δεν έχεις ανέργους, θα έχεις και πλούσια ασφαλιστικά ταμεία, θα έχεις και πλούσιο εμπόριο και δεν θα κλείνουν τα μαγαζιά, διότι το χρήμα θα ανακυκλώνεται, θα πηγαίνει από χέρι σε χέρι. Λοιπόν, τώρα, όταν εγώ δεν έχω να ψωνίσω 2 χρόνια, ποιος χάνει. Ναι. Εγώ χάνω μόνο. Από την άλλη, όμως, και με την περίπτωση που σου είπα του επιχειρηματία που για να μην φύγουν οι 14, θα μπει λουκέτο στην επιχείρηση ή θα μεταφερθεί στη Βουλγαρία, εκεί τι έχεις να πεις. Ναι, δεν ξέρω τι να το πω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι έχω να πω για τον άνθρωπο. Πραγματικά. Έτσι. Ίσως θα έχουμε έναν κατάλληλο άνθρωπο που ασχολείται και με τα οικονομικά και ίσως μας δώσει και μια απάντηση. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να την πάρουμε δίπλα μας και θα ξαναείμαστε μαζί σε δευτερόλεπτα. Κανείς δεν με κρατούσε.
Στο πρόσωπο μια βίδα, στο πρόσωπο μια βίδα, τα δάκρυα συγκρατούσε. Κλαίω κι οδηγώ στην Αττική οδό και κάτω απ' τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Το ξέρω σ' αγαπώ, το ξέρω σ' έχω χάσει. Στην έξοδο 7 το τέλος μας πετά. Κλαίω κι οδηγώ στην Αττική οδό και κάτω απ' τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Μακάρι να χαθώ, μακάρι να επιζήσω στην έξοδο 8, τρέχω να σωθώ. Λοιπόν, και οι δύο γίνανε τρεις. Μαγική εικόνα, όχι βέβαια, αλλά μας έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό το δίδυμο να γίνεται τρίδυμο, είτε να αναπληρώνει την τρίτη θέση μια γυναίκα, ένας κύριος. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε την κυρία Κοντοσταθάκου Ευαγγελία, η Εύα, κάποιοι την ξέρουν και με το χαϊδευτικό της όνομα, η οποία είναι νυν αντιδήμαρχος οικονομικών στην Αθήνα και είναι και υποψήφια, κατεβαίνει πάλι για την επόμενη πενταετία με τον κύριο Καμίνη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλά σας βρήκα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Η πρόσκληση έγινε γιατί ακριβώς είστε εν ενεργεία σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους, κυριότερα, όπου γίνονται και μεγάλες μάχες εκεί. Θα δοθούν μέχρι σε σχάτων που λένε οι μάχες. Είναι πολλοί οι υποψήφοι και φυσικά εσείς που είστε τώρα 3 χρόνια βάλουν εναντίον σας, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Πάντα θα βρούνε κάτι για να πούνε ότι δεν το κάνατε σωστά. Εσείς λοιπόν είσαστε επί των οικονομικών και επειδή καίει το οικονομικό, μπορείτε να μου πείτε γιατί σας καμαρτυρούν ότι σιγά οικονομίες και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε, αφού απολύσανε τόσο κόσμο, τόσο από τον τομέα της καθαριότητας, όσο και από τους δημοτικούς αστυνομικούς, όσο και από τους δημοσιογράφους από το 1984. Λοιπόν, ένα μεγάλο πακέτο απολύσεων, άρα μείωση μισθών και γινόταν και κατάχρηση, γιατί κάποιοι παίρνουν και υψηλούς μισθούς, τους οποίους δεν δικαιολογούνταν ούτε η μόρφωσή τους, ούτε το πόστο που είχαν.
Λοιπόν, τι έχετε να τους απαντήσετε? Καταρχήν να πω ότι σίγουρα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν τα κάναμε όλα. Όμως το θέμα της οικονομίας και το πώς καταφέραμε έναν ελληματικό Δήμο όπως τον Δήμο Αθηναίων να τον κάνουμε πλεονασματικό, σίγουρα δεν στηριχθήκαμε στις μειώσεις που είχαν οι μισθοί όλων των εργαζομένων, που ήταν μια απόφαση κυβερνητική, στους ανθρώπους που έφυγαν λόγω συνταξιοδότησης, που επίσης ήταν θέμα και επιλογής δικής τους, πολλές φορές για να αποφύγουν τα χειρότερα, και για όσο προσωπικό, συμβασιούχους κυρίως, έφυγαν από το Δήμο χωρίς πραγματικά τη θέλησή μας. Γιατί εμείς πιστεύαμε ότι ένας μεγάλος Δήμος σαν τον Δήμο Αθηναίων χρειάζεται και ανθρώπους για να στηριχτούμε και να δουλέψουμε μαζί. Mm-hmm. Όμως θα πω ότι η όποια μείωση είχαμε από αυτή την πηγή, τη συγκεκριμένη, της μισθοδοσίας, ακριβώς τα ίδια χρήματα και περισσότερα μας μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή τα χρήματα που παίρναμε από το κράτος μειώθηκαν δραματικά τα 3 τελευταία χρόνια. Άρα οι επιχορηγήσεις ήταν αυτές που... Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το μισθό που υποτίθεται δεν πληρώναμε. Mm-hmm. Επομένως, όλες οι οικονομίες που κάναμε δεν ήταν θέμα ότι μας έτυχε αυτό, έφυγε ο κόσμος και εμείς πήγαμε μια χαρά. Ναι, αλλά από πού τις κάνατε, βρε παιδί μου, τις οικονομίες? Τις οικονομίες εμείς κάναμε ως εξής. Παρόλο που παραλάβαμε χρέη, 47 εκατομμύρια. Τα οποία είχαμε στα 19 μαζί με τα δικά μας έξοδα. Yeah. Τις οικονομίες τις κάναμε με εξορθολογισμό των δαπανών. Yeah. Επιτέλους ανοίξαμε τις και καταγράψαμε όλες τις αποθήκες του Δήμου Αθηναίων και είδαμε εκεί ότι υπήρχαν υλικά άχρηστα, τα οποία κανένας δεν τα χρησιμοποιούσε, αλλά τα είχαμε στοκαρισμένα. Όταν λέμε άχρηστα, τι εννοείτε? Σημαίνει ότι βρήκαμε, ας πούμε, λάστιχα φορτηγών, τα οποία είχαν λήξει, δεν υπήρχαν καν τέτοια αυτοκίνητα στο Δήμο. Και τα οποία βέβαια ή τα πήγαμε για ανακύκλωση ή τα δώσαμε σε κάποιους οργανισμούς οι οποίοι είχαν τα ίδια αυτοκίνητα. Ναι. Βρήκαμε, ας πούμε, υλικά τα οποία γινόταν, δηλαδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι έβλεπα παραγγελίες υλικών οι οποίες υπήρχαν. Ναι. Γινόταν κάθε χρόνο, καμία απορρόφηση του συγκεκριμένου υλικού και όμως συνεχίζαμε να παρακολουθούμε. Κάναμε λοιπόν ενιαίες τις προμήθειες του Δήμου, άρα κεντρικά βλέπαμε τι υπάρχει στην αποθήκη, τι κίνηση έχει το υλικό και ανάλογα κάναμε και τις προμήθειές μας ανάλογα με τις ανάγκες. Ναι, αλλά οι προμήθειες με τις λάμπες τι γίνεται που η Αθήνα μας έχει μείνει ολοσκόταδη? Οι προμήθειες με τις λάμπες. Και θα αυτές να προηγηθούν. Ναι, δεν θα διαφωνήσω ότι... δεν λαϊκίζουμε. Καθόλου, έτσι, αλλά πολύ και εγώ περπάτησα προχτές στην Αθήνα και κόντυψα να σκοτωθώ. Και λέω ότι στο διάλογο, παιδιά, και εδώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει ένα φως, ας πούμε, και τα μαγαζιά κλειστά που είχαν και τις ωραίες βιτρίνες. Αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα για την Αθήνα. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Εγώ να πω και τις λάμπες. Επειδή είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο και είναι και πολύ λογικό, γιατί υπάρχουν γειτονιές που έχουν πρόβλημα, όμως εμείς πιστεύω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα το λύσουμε. Ήδη ο μεγάλος διαγωνισμός του 1 εκατομμυρίου ευρώ είναι σε εξέλιξη, είναι στο τελικό στάδιο ουσιαστικά. Της κατακύρωσής του από το ελεγκτικό συνέδριο. Και να πω ότι δυστυχώς ήμασταν πληγμένοι στις διαδικασίες, τις απίστευτες που έχει ο κάθε διαγωνισμός στο δημόσιο και κανένας πραγματικά δεν θα μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα, προκειμένου, αν δεν αλλάξει ο νόμος βέβαια, προκειμένου αυτές τις διαδικασίες να τις κάνουμε πιο σύντομες. Ναι, πρέπει να δούμε και τις ενστάσεις. Αυτός ο νόμος θα ισχύει, δεν θα ισχύει? Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε, ο νόμος να αλλάξει, δεν μπορεί ο Δήμος δηλαδή να πάρει μια πρωτοβουλία και να πει ως εδώ ρε παιδιά, αυτό είναι άμεση ανάγκη. Γιατί μετά πας απευθείας ανάθεση και θα σου πούν πας και κάνεις απευθείας ανάθεση. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Η απευθείας ανάθεση δεν μπορεί να γίνει με διαγωνισμό ιδιωτικό, να το πω έτσι? Όχι, απευθείας ανάθεση γίνονται για πολύ μικρά ποσά, ναι, εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και σαφέστατα εμείς τηρούμε τους νόμους και τις διαδικασίες απαρέγκλιτα, όπως ακριβώς προβλέπεται. Εμείς να σας πω αυτό που κάνουμε στο Δήμο και το κάναμε στα θέματα των ρυθμίσεων, γιατί υπάρχουν πολλές λεξιπρόθεσμες μεσοφυλές στο Δήμο, που πραγματικά ταλαιπωρούν πολλούς δημότες μας και πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε και τους επιχειρηματίες και όλους τους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν οφειλές. Πήγαμε στο Υπουργείο αλλεπάλληλα και ο Γιώργος Καμίνης, ο Δήμαρχος, και εμείς και η ΚΕΔΕ, όλοι μαζί. Πήγα και εγώ μαζί με τους επιχειρηματίες, θυμάμαι πριν τα Χριστούγεννα, και ζητήσαμε ρυθμίσεις για τα λεξιπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν ψηφίστηκε. Έτσι οι άνθρωποι που πληρώνουν εφάπαξ ένα ποσό το κεφάλαιο θα φύγουν όλες οι προσαυξήσεις, γίνονται πάρα πολλές δόσεις. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους δημότες μας, τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Ναι, με αυτό που απαντήσατε, μας πήγατε τώρα σε ένα πολύ άλλο μεγάλο, σε μεγάλο θέμα. Στα λουκέτα των μαγαζιών. Σε όλη την Αθήνα. Ναι, ναι. Δηλαδή, πας εκείνη τη σταδίου, σταδίου. Η ψυχή σου πιάνεται. Πας στην Πανεπιστημίου, το ίδιο. Εγώ που είχα να κατέβω αρκετά χρόνια κάτω και θυμόμουν κάποια μαγαζιά, έβλεπα εκεί κλειστό, έβλεπα εκεί κλειστό. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία των επιχειρηματιών? Αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που πραγματικά από τη μια οι άνθρωποι πλέον με τα εισοδήματα που έχουν δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν και ύστερα επειδή ακριβώς η σταδίου, είπατε ένα πολύ καλό παράδειγμα,
οι ιδιοκτήτες δεν μείωσαν αντίστοιχα τα μισθώματα. Είναι δεν μπορεί να κατασκύλα. Κύριε Σταφάκου, όταν από την άλλη είναι κλειστό το Σύνταγμα κάθε μέρα. Ναι, για να σας πω ότι έχετε άδικο. Σωστό. Δεν έχουμε άδικο. Σας το λέω γιατί έρχονται τα παράπονα από τους κατοίκους του κέντρου mm-hmm. που λένε ότι είμαστε έγκλειστοι στα ίδια μας τα σπίτια. Ας μας πει ο Δήμαρχος, γιατί τα βάζουμε τη Δημοτική Αρχή, ότι το Σύνταγμα, η πλατεία Συντάγματος, διατίθεται μόνο για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες και όχι για μας. Και εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα και κοιτάμε τις ειδήσεις να δούμε ποιος θα συγκεντρωθεί, τι ώρα και τι ώρα θα μπορέσει να περάσει. Καταρχήν, νομίζω το ξέρετε ότι ο Δήμαρχος έχει καταθέσει εδώ και 3 χρόνια mm-hmm. σχέδιο νόμου mm-hmm. ακριβώς για το πώς θα ήταν. Ωραίο να γίνονται διαδηλώσεις. Γιατί εμείς δεν είμαστε κατά των διαδηλώσεων και της αντίδρασης των ανθρώπων. Δεν το δέχτηκε όμως κανένας αυτό. Mm. Έτσι ώστε να μην κλείνει κάθε μέρα όταν το Σύνταγμα. Λέτε κανένας, ποιος δεν το δέχτηκε. Η κυβέρνηση. Δεν το πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν καταφέραμε να το περάσουμε. Για να δώσουμε μια διέξοδο και σε αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν. Που σαφέστατα έχουν το δικαίωμα να κατέβουν στη Βουλή και να πούν το αίτημά τους. Αλλά και τα καταστήματα να μην κλείνουν τη συγκεκριμένη ώρα. Και αν σκεφτείτε και πόσες βανδαλισμούς πέρασε αυτό το η πλατεία Συντάγματος, που ευτυχώς τώρα. Αν περάσετε, θα τη δείτε καινούρια, γιατί τη φτιάξαμε. Mm-hmm. Έχει γίνει, λειτουργήσε επιτέλους και το συντριβάνι. Και το λέω επιτέλους γιατί ήταν κλειστό. Είναι ήταν... αλήθεια ότι είναι με ιδιωτική χρηματοδότηση. Έγινε. Βεβαίως, έγινε με χορηγία. Τα ξενοδοχεία, ακριβώς. Από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πόλη, γιατί mm-hmm. νομίζω. Το κυρίαρχο είναι αυτό, η εικόνα της πόλης. Και αν δεν είναι η εικόνα της πόλης η πλατεία Συντάγματος, νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Ναι. Την φτιάξαμε λοιπόν, αν περάσετε από εκεί θα δείτε, γυαλίσαμε τα μάρμαρα, το συντριβάνι, έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα. Θα τη διατηρήσουμε, πιστεύουμε, σε αυτό το επίπεδο και θα ίσως να τη βελτιώσουμε και ακόμα περισσότερο. Όμως η εικόνα της Αθήνας με τους τουρίστες είναι πια μια νέα εικόνα. Mm. Που δεν την έβλεπες πριν 3 χρόνια. Ναι, βλέπεις... σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και παντού. Και στο Μοναστηράκι, αν κατέβεις, και στο Θησείο και στην Πλάκα, σε όλο αυτό το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά έχει ζωντανέψει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και εμείς βοηθήσαμε σε αυτό και με την καθαριότητα, μάλλον με την άμεση ανταπόκρισή μας οτιδήποτε γινόταν στην Αθήνα. Mm-hmm. Και με κίνητρα που δώσαμε σε μαγαζιά mm-hmm. να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Νομίζω ότι ήσασταν εσείς η αιτία στο βγαίνουμε στην Αθήνα ναι, την Τρίτη. Βγαίνουμε Αθήνα, κάθε δική Τρίτη. Δική σας ιδέα ήταν αυτή. Ήταν δική μου ιδέα. Και νομίζω ότι την είπα πήγε πάρα πολύ καλά. Την είπα στον Δήμαρχο και μου λέει: ωραία, κάντε μου να δούμε πώς θα πάει. Και τελικά πήγε mm-hmm. πάρα πολύ καλά. Λειτουργεί ακόμα. Ναι. Με καταστήματα που κάθε Τρίτη έχουν ένα ειδικό μενού 10 ευρώ και φτηνό καφέ και ποτό. Mm-hmm. Είχαμε δώσει. Μιλάμε για την εστίαση. Για την εστίαση. Μην πάνε και ζητάνε 10 ευρώ. Ρούχα, κάπως, όχι, πούμε. Δεν ίσχυσε εκεί. Να το διευκρινίζουμε. Παρόλο που και ο εμπορικός κόσμος βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έκανε πάρα πολλές εβδομάδες προσφοράς. Νομίζω αυτή που τρέχει τώρα είναι μια τέτοια εβδομάδα. Είναι εκτός ειδικών προσφορών. Και αυτό, ξέρετε, έχει σημασία γιατί πέρα από το ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάει να ψωνίσει, κατεβαίνει ξανά ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν λίγο απαγορευτικό. Πριν από κάποια χρόνια. Για πολλά πράγματα, για τις απεργίες, για τους ναι, για όλα αυτά. Για τους βανδαλισμούς. Ναι, δεν αισθανόταν ασφαλής. Ο νοικοκύρης δεν μπορούσε να πάρει την οικογένειά του να κατέβει κάτω, γιατί δεν ήξερε από πού θα του έρθει το μάρμαρο. Μα και τώρα ορισμένες μέρες κατεβαίνει, θα επιμείνω σε αυτό. Παρότι μας λέει η κυρία Κοντοσταφάκου ότι δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση ακριβώς, η πρόταση. Το σχέδιο νόμου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Να μην το χρεώνουν στο Δήμαρχο. Καθόλου. Ή και στον επόμενο Δήμαρχο, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Να σας πάω ξανά στο μάζεμα των οικονομικών από το δικό μου μετερίζει, που ήμουν 14 χρόνια υπηρέτησα με συνέπεια τον Αθήνα 1984. Το γνωρίζω. 14 χρόνια με συνέπεια και το ξαναλέω και δεν ήμουν σε αυτές τις περιβόητες λίστες που λένε ότι είχαν μπει άνθρωποι από το παράθυρο. Ναι. Με κανένα παράθυρο, με το μπλοκάκι μου, με τις συμβάσεις μου και πεντακάθαρα. Και ήρθατε, ήρθε ο κ. Καμίνης στην εξουσία, εν πάση περιπτώσει, και είδα το προσβλητικό. Σας το λέω αυτό και υπάρχει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Το αυθαίρετο, το οποίο σε καταργεί σαν επαγγελματία, ότι οι τάδε συνεχίζουν δωρεάν και χωρίς αμοιβή στον Αθήνα 1984. Έτσι μαζεύουν τα οικονομικά του Δήμου. Και την ίδια ώρα γίνονται προσλήψεις από το παράθυρο και παίρνουν τη θέση των ανθρώπων που υπήρχαν εκεί. Αυτό το καταγγέλλω, διότι επειδή είστε υπεύθυνοι οικονομικών mm-hmm. και λέτε ότι έγινε ένα μάζεμα. Ναι, αν το μάζεμα είναι εσείς που είστε εδώ, συνεχίστε τζάμπα. Που σε καταργούν σαν επαγγελματία, έτσι, σε ξεφτιλίζουν. Άλλο να έχεις ψώνιο ναι. του ραδιόφωνο και άλλο να είσαι το ψώνιο του ραδιοφώνου και γι' αυτό είπες ότι. Και ο κάθε εργαζόμενος θέλει και χρήματα για να ζήσει. Δεν ήρθε κανείς σε ένα τραπέζι για πραγματεύσει να πει, ξέρεις, τα μισά ή το εν τρίτον ή με τα χρήματα που παίρνεις κάνει επί 10 τη δουλειά. Καταρχήν, εγώ το καταλαβαίνω. Σε αυτό που λέει η Λουκύλα έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά το άλλο λέω. Ήταν ποτέ ενημερωμένος ο Δήμαρχος για όλες αυτές τις ιστορίες που γίνονται. Γιατί πολλές φορές να σας πω. Οι επικεφαλείς δεν ενημερώνονται κιόλας. Κάνουν ό,τι κάνουν οι από κάτω. Εγώ λέω. Σαφώς. Δεν μπορεί να τα. Μπορεί να σε εκθέσει ο συνεργάτης. Αυτό ισχύει πάντα. Μπράβο. Αυτά καλό θα ήταν να τα μάθει ο κ. Δήμαρχος πάντως. Έστω και τώρα. Και επειδή έχουμε και έγγραφα, καλό θα ήταν να ενημερωθεί.
Βέβαια, εγώ να σας πω για το 1984. Ναι. Ασχολήθηκα όταν καταρτίζαμε τον προϋπολογισμό για το θέμα του πόσο μας στοιχίζει αυτός ο σταθμός. Ναι. Αυτό που μας στοιχίζει ήταν 16 εκατομμύρια. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το ποσό. Σαφέστατα, πήγαμε λοιπόν στα 4,5 εκατομμύρια. Ουσιαστικά πληρώνοντας μισθοδοσία και ό,τι μπορούμε από προγράμματα. Σαφέστατα, στο θέμα του πώς έγινε εκεί η διαδικασία αξιολόγησης, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, γιατί δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου. Ναι. Εγώ όμως πιστεύω πάντα ότι πάντα πρέπει να υπάρχει διάλογος, πρέπει να, να υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν είναι βίαιες. Όμως δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ για το τι ακριβώς έγινε στο 1984. Ξέρω απλά ότι υπήρχαν άνθρωποι, το έχει πει και ο Δήμαρχος, που δεν τα κάνει στην Αθήνα. Βεβαίως. Και πληρώνονται. Και το ξέρετε κι εσείς. Ακριβώς. Και εσείς οποίοι... το κατηγορείτε, νομίζω. Το ξέρω. Και να καταρχήν, όταν το μάθαμε, εξαγριωθήκαμε εμείς. Εξαγριωθήκατε κι εσείς. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει ένα παλτά και μαζί με τα φλωρά να καίγονται. Απλώς η αξιολόγηση δεν ήταν σωστή. Αλλά νομίζω ήταν ένα πολύ ειδικό θέμα που απασχολεί ίσως τον κλάδο μας. Όχι, αλλά επειδή απασχολεί τον κλάδο μας. Εμείς να πάμε... Εμείς να πάμε στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Και εγώ θέλω να μιλήσω πάρα πολύ και μάλλον να μου πείτε τι γίνεται με το θέμα της αστυνόμευσης. Ναι. Και για τα οικονομικά πριν φύγουμε, νομίζω ότι με το πάρκινγκ έχει γίνει τώρα ένας χαμός. Και υπήρχαν η δημοτική αστυνομία, η οποία έβγαζε ένα καλό μισθό, ένα καλό εισόδημα έφερνε στο Δήμο, καταγράφοντας και τηρώντας όσο γίνεται την τάξη στο κέντρο της Αθήνας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Δένδιας γενικά το μνημόνιο τους απέσυρε αυτούς τους ανθρώπους. Θα αποφάσισε να τους καταργήσει. Άκουσα κάποια στιγμή τον κύριο Καμίνη που είπε ότι εγώ θα τους επαναφέρω. Είναι έτσι. Υπάρχει δυνατότητα ο Δήμαρχος, οποιοδήποτε, μπορεί να μην είναι ο κ. Καμίνης, να είναι κάποιος άλλος, να τους επαναφέρει αυτούς σε άλλη μορφή. Με καινούργια δεδομένα. Ναι, να σας πω. Καταρχήν, αυτό έγινε βία επίσης. Ναι. Το πέρυσι τον Αύγουστο, εμείς σε μία μέρα μάθαμε ότι καταργείται η δημοτική αστυνομία. Ναι. Τα έσοδα που είχαμε, και έχετε δίκιο σε αυτό, ήταν της τάξης των 5 περίπου εκατομμυρίων το χρόνο. Λίγα είναι. Δεν ήταν καθόλου λίγα. Και επίσης όμως, επειδή κυρίως η λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και εγώ που ασχολούμαι με τα οικονομικά, δεν ήταν εισπρακτικό. Δηλαδή, δεν ήταν το κυρίαρχο μέλημά μας να εισπράξουμε χρήματα από την ελεγχόμενη στάθμευση. Ήταν η ευταξία στην πόλη. Να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν πιο συχνά πάρκινγκ, να κυκλοφορεί ο κόσμος. Τα αμαία να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια και να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι και να περπατάνε. Να μην παρκάρει στη γωνία. Ακριβώς, να μην παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, τα μηχανάκια, τα οποία γίνεται ένα χαμό ούτε στις γωνίες, η παραβατικότητα. Όλα αυτά λοιπόν μας τα κατάργησε η κυβέρνηση πέρσι τον Αύγουστο. Ξαφνικά έγινε ένα μπάχαλο πάλι Αθήνα. Την επόμενη μέρα, αν πηγαίνετε στο Σύνταγμα, θα βρίσκατε παντού το παρεμπόριο με τα σεντόνια, θα βρίσκατε παντού να παρκάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Λέτε την επόμενη μέρα, δεν έγιναν μετά από 5 μέρες, την ίδια στιγμή. Αυτό λοιπόν που είπε ο Γιώργος Καμίνης και έκανε τώρα τελευταία, υπέγραψε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Προστασίας του πολίτη, μάλλον. Προστασίας του πολίτη μνημόνιο, όπου συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων, όπου πια έτσι αλλιώς αυτοί έχουν αρμοδιότητα και για το παρεμπόριο και για το θέμα της ασφάλειας και το θέμα της φύλαξης. Οτιδήποτε είναι θέμα της ελληνικής αστυνομίας, εκτός εμείς έχουμε κρατήσει μόνο τον έλεγχο των καταστημάτων, των τραπεζοκαθισμάτων. Αυτή είναι η συναρμόδια που μπορούμε να ελέγξουμε και την ελεγχόμενη στάθμευση. Ναι. Επομένως, αυτό ήταν κάτι που έπληξε την Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας κυρίως και γενικά. Και σαν όψη και σαν χρήμα. Και σαν εικόνα και σαν χρήμα, αλλά κυρίως σαν εικόνα. Αυτό, ο Δήμαρχος έχει πει βεβαίως ότι θέλει να επαναφέρει αυτή τη λειτουργία. Ναι. Σαφέστατα αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Γιατί εγώ να σας πω, όταν έμαθα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε κάπου αλλού, σκέφτηκα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός έτσι αλλιώς θα τους πληρώνει. Ποιο ήταν το πρόβλημα να παραμείνουν στο Δήμο Αθηναίων και να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή τα ίδια χρήματα θα πρέπει να πάνε σε ένα υπουργείο ή να πάνε στη Βουλή, δεν ξέρω πού. Τι αλλάζει δηλαδή οικονομικά, αν ήταν ο λόγος οικονομικός, ότι επιβαρύνεται. Μα επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός έτσι αλλιώς από αυτούς τους ανθρώπους. Και ευτυχώς δεν έφυγαν και οι άνθρωποι κάποιοι έμειναν. Έμειναν πολύ λίγοι, περίπου στα 200 άτομα στο Δήμο Αθηναίων. Οι άλλοι πήγαν κάπου αλλού. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτή την κίνηση. Ήταν νομίζω σπασμωδική για να δείξουν κάποια νούμερα εκεί που δηλαδή, ήθελαν να τα δείξουν. Ναι, σε περίπτωση που ξαναβγείτε και είστε εσείς η Δημοτική Αρχή, θα κοιτάξετε αυτό να το επαναφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και με επαναστατικό τρόπο, γιατί κάπως άκουσα τον κύριο Καμίνη ότι ακόμα και να μην το θελήσει η κεντρική εξουσία, εγώ θα το επιβάλλω. Ναι, κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να παίρνεις και λίγο τα πράγματα να πάνω. Να κάνεις και κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι, να παίρνεις. Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι διευρυμένες αρμοδιότητές της. Δηλαδή,
η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας θα πρέπει να είναι επικουρική και βοήθεια στους δημότες. Mm-hmm. Να μπορεί ο δημότης να παίρνει το Δημοτικό Αστυνομικό και να του λέει βοήθησέ με να πάω εκεί. Ναι. Ότι εδώ είναι βρώμικα, φώναξε την καθαριότητα. Ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Να είναι δηλαδή ένα σώμα στήριξης των δημοτών. Mm-hmm. Που να τον βλέπουν να περπατάει στον δρόμο και να βοηθάει. Να είναι μια επιπλέον ασφάλεια. Ακριβώς. Μια επιπλέον ασφάλεια. Mm-hmm. Και μόνο νομίζω η παρουσία που έβλεπες αυτά τα παιδιά, αν είχαν όμως αυτή τη λειτουργία, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, mm-hmm. θα κάνει και την διαφορά στην εικόνα της Αθήνας. Έχει και η εξαγγείλει ο κύριος Καμίνης ότι στην περίπτωση που επανεκλεγεί θα μειώσει τα δημοτικά τέλη όσον αφορά και στα τραπεζοκαθίσματα, επειδή πριν κάνατε μια αναφορά. Κυρίως στην Ομόνοια, γύρω-γύρω από την πλατεία κλπ. Γιατί είπαν θα αξιοποιηθεί και η πλατεία, έτσι. Βέβαια, μα ήδη αλλιώς. Θα έξω τραπέζια. Ήδη την Ομόνοια την έχουμε μειώσει, όπως και την πλατεία Βικτωρίας και την Κοζία, στα 5 ευρώ τα τραπεζοκαθίσματα. Ουσιαστικά τους δώσαμε τη δυνατότητα να βγουν τα μαγαζιά στην πλατεία και είχε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εικόνα που παρουσιάζει. Θα γίνει αλλαγή και στην πλατεία, στην εικόνα. Δηλαδή πάλι θα ξυλώνουμε, θα φτάνουμε, θα φτιάχνουμε καινούργια πράγματα. Όχι, όχι. Απλά ας πούμε στην πλατεία Βικτωρίας. Mm-hmm. Πριν από 3 χρόνια δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Όχι, και μέσα στην Ρώμα η πλατεία Βικτωρίας. Τώρα μια φορά κατέβηκα τρελάθηκα. Αλλά δεν είναι εδώ. Ήταν η ωραιότερη γειτονιά. Δεν ήταν καταπληκτική. Η ωραιότερη γειτονιά ήταν. Γενικά εκεί πηγαίναμε σαν φοιτητές, πηγαίναμε από τα παιδιά. Τώρα είναι και εγώ έχω να πάω καιρό. Τώρα είναι άλλη όψη. Τώρα υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχει μια καθαριότητα. Έχουμε φτιάξει λίγο, έχει αναπλαστήσει κάποιο σημείο. Και πραγματικά δόθηκε νέα πνοή στην πλατεία, στη συγκεκριμένη πλατεία που μιλάμε. Ξέρετε, ήταν και επίσης φοβική η πλατεία αυτή. Εγώ που είχα κατέβει. Πρωί, δεν μπορούσα να φοβικά. Δηλαδή, έβλεπε μόνο ξένου ανθρώπου. Να στέκονται όρθιοι. Και να σε απειλούν. Δηλαδή, και το βλέμμα του μόνο σε απειλούσε. Ότι δηλαδή, εσύ τι θέλει εδώ, είναι ο χώρο μου. Είναι ακριβώς έτσι. Αφού αγγίξαμε αυτό το θέμα όμω, το ότι λέει ότι ήταν φοβική η κατάσταση. Ναι, πολύ φοβική. Ήδη κορεσμένη από αυτή τη απόψεω Αθήνα. Τα μαγαζιά εννοείται. Όχι, από για τους ανθρώπους μετανάστες. Για τους μετανάστες, συζητείτε, έχετε πει ο κ. Καμίνης, δηλαδή, ναι, στο τζαμί, στην ήδη κορεσμένη Αθήνα. Κοιτάξτε, το τζαμί είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ουσιαστικά είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αυτή η δημιουργία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν αντιδράσεις, ξέρω, από τους κατοίκους. Ο Δήμαρχος είπε ότι εμείς. Έτσι αλλιώς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που την πήρε ο Δήμος και αποφάσισε να φτιάχνει το τζαμί. Όχι, επειδή και ανταγωνιστές σας, ο κύριος Πιλιοτόπουλος βγήκε και είπε: εγώ θα κάνω δημοψήφισμα κλπ. Υπήρξε μια κόντρα κλπ. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος και ο Καπερνάρος. Όταν όμως συμμετείχαν στην κυβέρνηση το 2012, όπου τα ήξεραν όλα αυτά, δεν είπαν τίποτα για δημοψήφισμα. Δηλαδή απορώ πώς το σκέφτηκαν τώρα. Τόσο καιρό δεν το ήξεραν. Ήταν μέλη της κυβέρνησης, δεν ήταν θεατές. Ούτε δηλαδή θεωρείτε ότι εκτελεί ο κύριος Καμίνης εντολή της κυβέρνησης. Ναι, δεν είναι δηλαδή δική του πρωτοβουλία. Και το θέμα της χρηματοδότησης είναι θέμα της κυβέρνησης, πώς αποφάσισε να χρηματοδοτηθεί. Άρα λέτε, βεβαίως. Μισό λεπτό, γιατί εμείς έχουμε τον κύριο Σπιωτόπουλο να λέει θα κάνω δημοψήφισμα και λέτε εσείς σωστά ότι ανήκε στην κυβέρνηση, άρα γιατί δεν το έφερε. Το ήξερε το θέμα. Ο κ. Καπερνάρος, που είναι νέος στην πολιτική σκηνή και ως νομικός, λέει: επαναφέρω τον νόμο του 2006 για τα δημοψηφίσματα, άρα προτείνω δημοψήφισμα για το τζαμί. Mm-hmm. Και από την άλλη, έρχεται απλός πολίτης και λέει: σε μια κορεσμένη από αυτής της απόψεως Αθήνα, έρχεται ο κ. Καμίνης και λέει ότι θα κάνει το τζαμί μέσα στην Αθήνα και όχι σε όμορο Δήμο. Και λέτε εσείς ότι εκτελεί εντολή της κυβέρνησης. Είναι σοβαρό αυτό. Κοιτάξτε, ναι, σαφέστατα είναι απόφαση της κυβέρνησης και η όλη λειτουργία στηρίζεται ακριβώς. Γιατί νομοθέτησε η κυβέρνηση mm-hmm. γι' αυτό. Ναι, ναι. Το ότι ακούγονται διάφορες απόψεις από διάφορους, ειδικά τώρα προεκλογικά, το θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση του θέματος, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί ειδικά τους κατοίκους εκεί της γειτονιάς και το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί πήγαμε στο Βοτανικό και οι άνθρωποι. Είχαν πάρα πολλούς προβληματισμούς mm-hmm. και πάρα πολλά θέματα με αυτό και το συζητήσαμε και με τον Γιώργο Καμίνη και τα γνωρίζει όλα αυτά. Mm-hmm. Το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα, νομίζω ο καθένας με κάποια ευθύνη θα πρέπει να λέει οτιδήποτε λέει. Απλά και ο κύριος Σπιλιοτόπουλος που είπε ότι λες και ανακάλυψε τώρα το θέμα, που είπε για. Ναι. Πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, πολύ καλά το έκανε, αλλά απλά ο καθένας μας έχει και ένα παρελθόν και μια συνέχεια. Δεν βρεθήκαμε ξαφνικά. Ναι, ναι. Το θέμα του τζαμιού τώρα βέβαια είναι και ένα θέμα που φεύγει από τη δική σας αρμοδιότητα και πάει πιο ψηλά, δηλαδή στο θέμα των δημάρχων. Αλλά το ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία
και το Σύνταγμά μας. Και σεβασμός υπάρχει. Στους... Έτσι. Είναι και βεβαίως. Νομοθετημένο, δεν βεβαίως, είναι έτσι. Βεβαίως. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν ναός λατρείας όπως και εμείς στο εξωτερικό έχουμε. Ωστόσο, επειδή ο πληθυσμός με τη θρησκεία τη μουσουλμανική όσο πάει και αυξάνεται και εμείς λιγάκι υποχωρούμε, κάνουμε, γιατί ο χριστιανισμός είναι και μια πολύ πιο δημοκρατική θρησκεία, να το πω, από όλες τις θρησκείες. Ναι, λέμε, ναι, ναι. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Ακριβώς. Και επειδή θα μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος, ενώ τώρα έχουν κάποιες λατρευτικές θέσεις, ας πούμε, σε κάποιες πολυκατοικίες, και αυτό είναι μιζέρια και είναι και ασχήμια και μπορεί να γίνουν και διάφορες εκτροπές, έτσι, παραβατικότητες. Ωραία να τους συγκεντρώσεις κάπου. Απλώς όμως αυτό λέμε, ότι ο χώρος να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί αυτό τον όγκο των προσκυνητών να αντέξει και το περίγυρο. Ακριβώς. Έτσι, και τους όμορους δήμους, αλλά και τους κατοίκους που κάθε φαντάζουν να είσαι εσύ στο Βοτανικό, να κάθεσαι να ανοίξεις το σπίτι τους και να βλέπεις μιλιούνια κόσμο. Θα μου πεις πού θα τους εξωστρακίσεις, θα τους βάλεις, ξέρω εγώ. Γι' αυτό όμως λέμε. Όχι, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο. Αυτό που λένε όπως πάντα. Δήμαρχοι λένε ακριβώς ότι εδώ με το να δημιουργήσεις μια μισή Αθήνα θα φέρεις και άλλους στην ήδη κορεσμένη πόλη. Ναι, θα συγκεντρώσεις και άλλα. Πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και νομίζω ότι η καινούργια αρχή, όποια και αν είναι, είτε είστε εσείς είτε είναι κάποιος άλλος, θα πρέπει πολύ καλά να το ξαναμελετήσουν, να το ξαναδούν από την αρχή, για να μην δημιουργηθούν, ξέρεις, μετά συγκρούσεις πολιτών μεταξύ τους. Και έχουμε και ιερούς πολέμους στο τέλος. Και έχουμε άλλες ιστορίες, έτσι. Δεν είμαστε σε αυτή τη δηλαδή, χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή στο τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Γιατί τώρα είναι στη συζήτηση, νομίζω. Είναι στη συζήτηση, έτσι. Και γενικά θέλει οτιδήποτε κάνεις. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και στο Δήμο Αθηναίων, 3 χρόνια προσπαθήσαμε με συνένεση να προχωρήσουμε στα περισσότερα. Ίσως κάποιοι να μην το πετύχαμε αυτό. Όμως, όταν προχωράς με συνένεση, με διάλογο, όλα τα πράγματα γίνονται. Και σαφέστατα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις, κανένας δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις και που να κρίνεται η τύχη των υπολείπων. Πρέπει όλα αυτά να γίνονται με διάλογο. Ωραία. Να πάμε στην ανεργία που επανέρχομαι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί το κυρίαρχο. Έτσι. Το 60% των νέων το ξέρουμε ότι είναι. Είναι άνεργοι. Πώς θα μπορέσει ο Δήμος με τα μέσα που θα έχει τα οικονομικά, με τον προγραμματισμό που έχει στο μυαλό του και ίσως. Σιγά σιγά θα μας τα πει και ο κύριος Καμίνης αυτή την τελευταία εβδομάδα πιο αναλυτικά. Πώς θα μπορέσετε αυτόν τον κόσμο να τους βρείτε θέσεις εργασίας. Να βοηθήσουμε βασικά. Να βοηθήσετε βασικά. Δηλαδή, γιατί αυτή η μιζέρια του συσιτίου. Χαίρομαι πολύ γιατί έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, μεγάλο κοινωνικό έργο. Πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, έτσι, και με το ιατρία και με τα φαρμακεία και με τα παντοπολία και κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα που κάνετε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Το μοιάζομαι, μοιράζομαι. Ακριβώς, πάρα πολύ. Ακριβώς που γίνεται ένας κακός χαμός και είναι. Αυτό χρειάζεται να σας πούμε και ένα μπράβο, να μην λέμε μόνο όλα τα αρνητικά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι δεν φτάνει σε μια εποχή του 21ου αιώνα με ανθρώπους να είναι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η μεσαία τάξη λιγάκι έχει βληθεί, όχι λιγάκι, πάρα πολύ σχεδόν, πάει προς εξαφάνιση. Και δεν μπορείς να βλέπεις ανθρώπους να απλώνουν το χέρι για να ζητιανεύουν ή να βλέπεις άστεγους. Τελευταία κάνατε μια προσπάθεια, την οποία θεωρήσανε όλοι οι αντιπαλοί σας βεβαίως, ότι ήταν προεκλογικό και η φιέστα. Τόσα κτίρια. Δηλαδή να πάει ένας άνθρωπος να μπορέσει να κάνει ένα μπάνιο, να κοιμηθεί μια μέρα που δεν μπορεί να μην είναι στον μα δρόμο. Μα το παρέχουμε αυτό. Τώρα, όποιος λέει ότι είναι προεκλογικό, δηλαδή αδικεί από ναι, δηλαδή εγώ ακούστηκε αυτό ότι είναι θέμα προεκλογικό, ότι τόσο καιρό έπρεπε να το κάνει, δεν το έκανε και το κάνει τώρα. Εμείς έχουμε στηρίξει, το ξέρετε, έχουμε στηρίξει πάρα πολύ όλους τις ευπαθείς ομάδες. Βρήκαμε κάποιες δομές, τις διευρύναμε. Φτιάξαμε τον κόμβο αλληλοβοήθειας που βρίσκεται στο παλαιό φρουραρχείο. Όπου εκεί πολλές οικογένειες παίρνουν τρόφιμα και είναι αυτό που λέτε ότι κάθε Χριστούγεννα μαζεύουμε με νοιάζομαι, μοιράζομαι πάρα πολλά τρόφιμα, τα οποία ακόμα και τώρα διαθέτουμε στους δημότες μας και στους πολίτες και τους κατοίκους. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το θέμα της ανεργίας, επειδή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και κυρίως νέο κόσμο. Και κυρίως νέους ανθρώπους, και επειδή και εγώ έχω αγωνιστεί στη ζωή μου για να καταφέρω οτιδήποτε, το γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο να είσαι νέος άνθρωπος, να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις τι να κάνεις. Αυτό το κατανοώ πάρα πολύ. Απλά εμείς σαν Δήμος δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ούτε θέσεις, δηλαδή ακόμα και οι θέσεις που γίνονται, οι προσλήψεις που γίνονται στο Δήμο, προκυρίζονται από την κυβέρνηση, από τον ΑΣΕΠ με κριτήρια. Αλλά δεν είναι η δική μας η απόφαση. Εμείς προτείνουμε πάντα. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ένας Δήμος μπορεί να βοηθήσει δίνοντας κίνητρα και βοηθώντας είτε με τη μείωση δημοτικών τελών. Δηλαδή αυτό το είδαμε να γίνεται. Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη στα τραπεζοκαθίσματα και είδαμε νέες προσλήψεις από τις επιχειρηματίες, γιατί είχαν τη δυνατότητα πια να πάρουν και δύο νέα παιδιά να δουλέψουν. Στην πλατεία Βικτωρία, όπως σας είπα, τους ρώτησα πόσους ανθρώπους πήρατε καινούριους τη στιγμή που βγήκατε στην πλατεία. Και μου είπαν 20 άτομα. Ίσως να μην λύθηκε το θέμα, όμως 20 οικογένειες βρήκαν δουλειά. Ναι, ναι. Σιγά-σιγά. Το βλέπουμε έτσι.
Βήμα-βήμα, ακριβώς. Επομένως, δίνοντας κίνητρα, βοηθώντας, κατεβάζοντας τα κόστη, όταν όλα ανεβαίνουν, εμείς κατεβάζουμε τέλη. Ναι. Το κάναμε επί 3 χρόνια και πραγματικά τα έσοδά μας δεν μειώθηκαν. Γιατί ενώ την πρώτη χρονιά λέμε θα το κάνουμε, θα πάρουμε την απόφαση και ας έχουμε μείωση εσόδων, που πάντα πίστευα ότι θα έρθουν περισσότεροι άνθρωποι να πληρώσουν. Βέβαια, γιατί προστεθήκαν 20 οικογένειες, άρα προστεθήκαν κάποια τέλη. Ακριβώς. Και κάποια... γιατί ο άλλος, όταν δεν μπορεί να πληρώσει, δεν έρχεται να πληρώσει. Φυσικά. Όταν όμως είναι κάτι λογικό, το ποσό που του ζητάς, θα έρθει, γιατί θέλει να είναι συνεπής. Ναι. Νομίζω κανένας επιχειρηματής δεν θέλει να χρωστάει. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να χρωστάει. Όταν όμως δεν μπορεί, απλά δεν θα έρθει. Όταν δεν έχεις, όσο και να σου το ζητήσουν, δεν γίνεται. Στο πολύ να το πάρεις στο σπίτι. Έτσι το θεωρούν. Εντάξει, δεν έχουμε, δεν παίρνουμε τα σπίτια. Πράγματα. Ναι, φυσικά. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε εμείς, όσο μπορούμε και εμείς τις δυνατότητές μας, να μειώσουμε κόστη για τους επιχειρηματίες, να μειώσουμε και τα δημοτικά τέλη στο αμέσως προσεχές διάστημα, γιατί δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν δηλαδή, εκτός από τους επαγγελματίες που θα μπορέσετε, που θα τους κατεβάσει, που ήδη τους έχετε κατεβάσει. Πάρα πολύ, και 50%. Μπράβο. Στα νοικοκυριά τι θα κάνετε, γιατί και τα νοικοκυριά υποφέρουν. Βεβαίως, τα μειώσαμε 2%, ένα μικρό ποσό, όμως ήταν πραγματικά σε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, στις οικονομικές μας δυνατότητες. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι καλύτερο τώρα με την καινούργια πενταετία? Βεβαίως. Έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι θα κάνουμε και άλλη μείωση δημοτικών τελών, που θα είναι και στους επαγγελματίες και στους. Γιατί και τα νοικοκυριά υποφέρουν, κυρία Κωνσταθάκου. Δεν το ξέρω. Έρχονται άνθρωποι που λένε μου έχουν κόψει τη ΔΕΗ. Μπράβο, και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα του 2014, στην Αθήνα. Άνθρωποι να στερούνται να τα βασικά, ναι, τα βασικά πράγματα. Να έχει στέγη και τροφή. Αυτά είναι τα βασικά. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε για τα υπόλοιπα. Πείτε μου κάτι, όσον αφορά. Έχω ακούσει τον Δήμαρχο να λέει ότι θα γίνει απορρόφηση κονδύλιων του ΕΣΠΑ για να δημιουργήσει καινούριους βροφονιακούς σταθμούς και να. Και καινούργια σχολεία, ή εν πάση περιπτώσει να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα. Ναι. Έχετε έννοια? Βεβαίως. Ναι. Διασφαλίσαμε, ναι. Διασφάλισε ο Γιώργος Καμίνης με τα πολλά ταξίδια στις Βρυξέλλες, 120 εκατομμύρια ευρώ. Α, αυτό ήθελα το νούμερο. Α, μπράβο. Είναι 120 γιατί... εκατομμύρια, τα οποία δυστυχώς, επειδή δεν βρήκαμε όριμες μελέτες, δεν βρήκαμε όριμα έργα, δεν μπορέσαμε να τα ξεκινήσουμε έτσι ώστε τώρα να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Άρα ξεκινάνε από την αρχή δηλαδή, έτσι, ναι, από μελέτες. Σε πολλά υλοποιούνται κάποια από αυτά. Ναι. Κάποια άλλα είναι σε εξέλιξη. Κάποια είναι στη φάση της δημοπράτησης. Κάποια άλλα μπορεί να είναι στη φάση της μελέτης. Όμως, εφόσον είμαστε εμείς, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι δήμαρχος, νομίζω σε αυτό. Νομίζω ότι στα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, έτσι. Βεβαίως, υπάρχουν, είναι όλα δρομολογημένα και σιγά-σιγά στον επόμενο χρόνο θα αρχίσουν να φαίνονται τα έργα μας που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, από την κοινότητα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα αλλάξει και η εικόνα της Αθήνας. Ας πούμε, στο φωτισμό που είπατε πριν, έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Πολύ βασικό, 6 εκατομμυρίων. Και είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ αυτό που είδα και το είδα προχτές, πριν από 2 μέρες που έφυγα στην Αθήνα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αγριεύτηκα. Λέω ότι στο καλό, πού βρίσκομαι εγώ τώρα? Και άναψα μεγάλα φώτα με στη λεωφόρο. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά? Αλεξάνδρα επάνω, αριστερά, προσπατησίων. Εκεί τα φώτα ήταν έτσι. Μπορεί να έξω από το Πολυτεχνείο και λοιπά. 6 εκατομμύρια για λάμπες LED, οι οποίες θα εφαρμοστούν. Και κάνουν και οικονομία αυτές. Κάνουν οικονομία, έχουν πολύ ωραίο φωτισμό. Σε 2 διαμερίσματα, στο πρώτο και στο έκτο. Το πρώτο είναι η περιοχή Κουκάκη, Εξάρχεια, Σύνταγμα. Η δεύτερη είναι Κυψέλη, Άγιος Πεντελήμιος, αυτά είναι η έκτη κοινότητα. Όπου εκεί θα γίνει δοκιμαστικά, θα δούμε πώς πάει, θα δούμε και τι απώλειες θα έχουμε, πόσο οι λάμπες αυτές θα λειτουργήσουν. Και στις πιο επικίνδυνες περιοχές, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Βέβαια. Πότε θα τις δούμε αυτές? 6 εκατομμύρια λοιπόν διατίθενται για τις λάμπες LED. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε, να σας πω τώρα για να καταλάβετε, ότι είμαστε στη φάση της ένστασης επί των όρων του διαγωνισμού. Θα τα ανάψουν όταν θα ξαναβγούν στο Δήμο. Εκεί τη μέρα θα γιορτάσουν. Θα το προλάβουμε. Εντάξει, είναι όλες αυτές οι διαδικασίες, σας λέω. Δηλαδή θα μας πάρει χρόνος. Γιατί είναι η κάθε φάση έχει χρόνο. Έχει επιτροπές, οικονομική επιτροπή, δημοτικό συμβούλιο. Και μεγάλα προβλήματα υπάρχουν στα πεζοδρόμια. Τι γίνεται με αυτά τα πεζοδρόμια, ρε παιδιά? Να σας πω, υπήρχε μια λογική. Προαμνημονεύτονται τα ΕΣΠΑ να μην βγαίνουν για τα πεζοδρόμια στους Δήμους, αλλά να βγαίνουν, ξέρω εγώ, για πιο. Πιο βιτρίνας, πιο έτσι. Και όχι ασφάλειας. Ναι, ανώτερα πράγματα. Α. Που όμως η Αθήνα, η πόλη, είναι τα πεζοδρόμια της, είναι οι δρόμοι της, είναι ο φωτισμός. Ακριβώς. Αυτά είναι. Η καθαριότητα, το πράσινο. Και μια και είπαμε τώρα για καθαριότητα, γιατί περνάει και ο χρόνος μας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και εγώ, ελπίζω και ο κόσμος μας που μας παρακολουθεί να
τη βρίσκει ενδιαφέρουσα. Τι γίνεται με αυτά τα σκουπίδια? Χαμός. Οι περιφερειάρχες τσακώνονται για τα σκουπίδια. Οι δήμαρχοι τσακώνονται για τα σκουπίδια. Ναι. Ποιος θα τα εκμεταλλευτεί? Τι γίνεται, τόσα πολλά λεφτά βγάζουν τα σκουπίδια? Εμείς το λέω έτσι πολύ μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ποιος θα το διαχειριστεί? Μας ενδιαφέρει να είναι πολύ. Όλοι τρελαίνονται για την διαχείριση των σκουπιδιών. Δηλαδή, έρχεται η περιφερειάρχης, η υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι δεν τα διαχειρίζεται καλά ο Δήμος της Αθήνας και ότι εμείς θα το διαχειριστούμε καλύτερα και ότι τα κάνει έτσι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Δεν μπορείς να μας φωτίσετε περισσότερο? Καταρχήν, δεν μας απασχολεί το θέμα του της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης. Δηλαδή, πώς θα εκμεταλλευτούμε για να βγάλουμε χρήματα. Ναι, αλλά μήπως θα βγάλετε από εκεί κάποια εισοδήματα? Όμως, που έτσι θα... από την άλλη, όταν μπορείς να εκμεταλλευτείς τα σκουπίδια και υπάρχει τεχνογνωσία σε ξένες χώρες που το κάνουν, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Γιατί όλα αυτά θα είναι ανταποδοτικά στους δημότες. Αν έχουμε έσοδα από εκεί, θα πάνε στους δημότες. Θα μειώσουμε δημοτικά τέλη, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι σαφέστατα η καθαριότητα είναι το νούμερο ένα. Και με το δήμαρχο που πηγαίνουμε, μεταξύ καθαριότητα μας λένε. Λίγο βρωμικούλικη είναι η Αθήνα. Όχι το πολυκέντρο, αλλά άμα πας μέσα στα στενά και αυτά, λίγο βρωμικούλικα είναι. Το λέω έτσι με γλύκα, γιατί δεν φταίς εσείς αυτή την ιστορία. Απλώς μεταφέρεις και μηνύματα. Δηλαδή, άμα πας μέσα στα διαμερίσματα εκεί στην Κυψέλη, γίνεται της τρελής. Είναι και στενή η δρόμη. Δεν μπορείς να γυρίσεις. Μπαίνουν και τα σκουπίδια στα εξάρτητα. Εντάξει, είναι και πόσο ρυπαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Καλά, είμαστε κι εμείς λίγο βρωμιάριδες, να το πω έτσι. Και πόσο αλλά φροντίζουμε. Δεν μετράει αυτό. Η αποστοποίηση των σκουπιδιών. Mm-hmm. Που θα έπρεπε να γίνεται αναδρόμο αυτό το πράγμα, να μην πηγαίνει στην κομποστοποίηση, να μπορούν δηλαδή το κάθε νοικοκυριό, αντί να αγοράσει τον ειδικό κάδο το νοικοκυριό, που είναι απαγορευτικές εποχές για τέτοια πράγματα. Να υπάρχει κεντρικά. Να υπάρχει. Και από την άλλη, το θέμα της ανακύκλωσης, τα μπουκάλια, τα αλουμίνια και αυτά, αντί να πηγαίνει σε εκδρομή. Να ψάξει να βρει τον μπλε κάδο. Να είναι κοντά. Να υπάρχει κάδο, δεν υπάρχουν κάδοι. Όλα αυτά θα περιμένουν. Αλλά Λουκίλα μου, φταίμε κι εμείς αυτό. Γιατί ξέρεις, έχω δει εγώ σε κάδου που βλέπει απ' έξω ότι θα πα εκεί και εκεί πάνε και πετά σκουπίδια μέσα. Δεν βοηθιόμαστε κι εμείς. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ίσως δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Να κι εμείς. Ναι, κοιτά, πάντως το θέμα τη ανακύκλωση του μπλε κάδου είναι πάρα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό. Το πόσο σωστά τα πετάνε. Δηλαδή το 90% είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά. Έχουν εκπαιδευτεί. Έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό. Έτσι, γενικά. Έχουν εκπαιδευτεί. Σιγά σιγά εκπαιδευτήκαμε. Και ειδικά τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Στα σχολεία. Πάντα ξεκινάει από ένα σχολεία. Παράπονο το άφησα τελευταίο από τους φιλόζωους. Γιατί κλείσατε το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων. Και γίνεται πολύ στόχο. Και δωρεά αυτή. Όχι, τώρα τα έχουμε ξεκινήσει. Ίσως τα πράγματα δεν ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Έγιναν κάποιες αστοχίες. Όμως τώρα είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα εξασφαλίσουμε και αυτά τα ζωάκια της Αθήνας να έχουν το σωστό καταφύγιο. Τα παίρνουν για παιχνίδι και τα πετάνε μετά. Αλλά τι κάνει ο Δήμος. Είμαστε σε. Επειδή δίνει τη αρμοδιότητά μου, όμως ξέρω ότι έχουν δρομολογηθεί όλα. Θα το χρησιμοποιήσουμε, θα το λειτουργήσουμε. Και νομίζω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχουν πάρει το δρόμο τους και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα, τα οποία όμως τα λύσαμε. Άρα δεσμεύεστε ότι θα επαναλειτουργήσει το καταφύγιο αδέσποτων ζώων? Μα βέβαια, είναι προτεραιότητά μας και είναι και υποχρέωσή μας, αν μη τι άλλο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δείχνει και τον πολιτισμό. Και μια είπε και με. Και πολιτισμό. Εντάξει, τον πολιτισμό δεν τα πάτε και άσχημα. Κάνετε πράγματα, εντάξει, κάνετε κάποιες εκδηλώσεις. Εντάξει, και μπορούμε. Δεν χρειάζεται και πολλές φανφάρες, αλλά κάποιες εκδηλώσεις έτσι, ναι, γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί πρέπει να, το κλίμα να είναι και λίγο θετικό, δεν μπορούμε να ζούμε πάντα στη μιζέρια της κατάστασης. Πρέπει να τα ξεπερνάμε. Και είμαστε και ένας λαός έτσι πολύ λαμπερός σε σχέση με τα γλέντια μας και με την... Και έτσι λίγο να μείνουμε. Ξεσκάει και το μυαλό μας. Και να ξαναποκτήσουμε το χαμόγελό μας, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό των εκλογών ποιο είναι? Το μήνυμα των εκλογών είναι νομίζω ότι... Θα ήθελα να το μεταφέρετε και στον κόσμο, έτσι κλείνοντας την εκπομπή. Εγώ θα έλεγα και εγώ προσωπικά ότι εφόσον οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι, και οι Αθηναίες πιστεύουν ότι ήμασταν κοντά τους και εφόσον και κάναμε σωστά τη δουλειά μας, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και με την πολύ μικρή οικονομική δυνατότητα που είχαμε. Όμως το κάναμε με διάθεση, με πολύ καλή πρόθεση και με δουλειά, ίσως πολλές φορές προσπαθώντας να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Εφόσον λοιπόν μας εμπιστευτούν και θεωρούν ότι εμείς κάναμε καλή δουλειά, δεν τα κάναμε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε στο επόμενο διάστημα να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να μας ξαναεμπιστευτούν και να πιστέψουν ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας. Για να συνεχίσετε το έργο σας. Κυρία Ευαγγελία, για να συνεχίσουμε το έργο μας. Είναι αντιδήμαρχος, νυν αντιδήμαρχος οικονομικών. Και υποψήφια. Στο ψηφοδέλτιο του κ. Και εγώ θα έλεγα μια νέα γλυκιά κοπέλα ευγενική, η οποία κάνει πολλές προσπάθειες.
Λοιπόν, αν ψηφίσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Λουκίλα Θεοφάνου. Λουκίλα Καρέρ. Ανέση Κόνια, στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Αύριο στις 12 και πάλι εδώ στην τηλεόραση της Βόμβλας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.